Καθημερινά λόγια του Θεού. Το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που δημιουργεί ο Θεός για την ανθρωπότητα. Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα και περιεχόμενα σχετικά με τη φράση «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα». Αλλά γνωρίζετε μέσα στην καρδιά σας τι πράγματα ο Θεός παραχωρεί στην ανθρωπότητα πέρα από την παροχή σε εσάς του Λόγου Του και την εκτέλεση του έργου του παιδέματος και της κρίσης του πάνω σας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πούν «Ο Θεός μου παραχωρεί χάρη και ευλογίες και μου δίνει πειθαρχία, παρηγοριά, φροντίδα και προστασία με κάθε δυνατό τρόπο». Άλλοι θα πούν «Ο Θεός μου παραχωρεί καθημερινά φαγητό και ποτό», ενώ κάποιοι θα πούν ακόμη «Ο Θεός μου παραχωρεί τα πάντα». Όσον αφορά στα πράγματα με τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή στην καθημερινότητά τους, όλοι σας μπορεί να έχετε κάποιες απαντήσεις που σχετίζονται με τις προσωπικές σας εμπειρίες ως προς την υλική ζωή. Ο Θεός δίνει πολλά πράγματα στον κάθε άνθρωπο, αν και αυτό που συζητάμε εδώ δεν περιορίζεται απλώς στο πεδίο των καθημερινών ανθρώπινων αναγκών, αλλά επιτρέπει στον κάθε έναν από εσάς να κοιτάξει μακρύτερα. Από μια μακροοπτική, αφού ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, πώς διατηρεί την ζωή όλων των πραγμάτων? Τι είναι αυτό που φέρνει ο Θεός σε όλα τα πράγματα για να διατηρήσει την ύπαρξή τους και τους νόμους αυτής, ώστε όλα τα πράγματα να συνεχίσουν να υπάρχουν? Τούτο είναι το κύριο σημείο αυτού που συζητάμε σήμερα. Ελπίζω να μπορέσετε να συνδέσετε το θέμα και τα πράγματα για τα οποία πρόκειται να μιλήσω με τις πράξεις του Θεού και να μην τα συσχετίσετε με κάποια γνώση, ούτε να τα εντάξετε σε κάποια ανθρώπινη κουλτούρα ή έρευνα. Μιλώ μόνο και αποκλειστικά για τον Θεό. Τούτη είναι η πρότασή μου προς εσάς. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Ο Θεός έχει δώσει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Θα αρχίσω μιλώντας για όσα οι άνθρωποι μπορούν να δουν, δηλαδή αυτά που μπορούν να αισθανθούν. Πρόκειται για πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν μέσα τους και να τα αποδεχτούν. Ας αρχίσουμε λοιπόν πρώτα με τον υλικό κόσμο για να συζητήσουμε το τι έχει παράσχει ο Θεός στην ανθρωπότητα. 1. Ο αέρας. Πρώτον, ο Θεός δημιούργησε τον αέρα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να αναπνέει. Αυτός ο αέρας δεν είναι ο αέρας της καθημερινής ζωής με τον οποίο οι άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή επαφή. Αυτός ο αέρας δεν είναι εκείνο στο οποίο βασίζονται οι άνθρωποι σε κάθε στιγμή, ακόμα και στον ύπνο τους. Ο αέρας που δημιούργησε ο Θεός είναι μνημειωδώς σημαντικός για την ανθρωπότητα. Είναι το ουσιώδες συστατικό της κάθε ανάσας τους και της ίδιας της ζωής. Αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να γίνει μόνο αισθητή αλλά όχι ορατή, υπήρξε το πρώτο δώρο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Μήπως μετά τη δημιουργία του αέρα ο Θεός τα παράτησε? Έχοντας δημιουργήσει τον αέρα, ο Θεός
σκέφτηκε καθόλου την πυκνότητά του? Μήπως σκέφτηκε το περιεχόμενό του? Ναι. Τι είχε ο Θεός στο μυαλό του όταν έφτιαχνε τον αέρα? Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον αέρα και ποια ήταν η συλλογιστική του? Οι άνθρωποι χρειάζονται τον αέρα και έχουν ανάγκη να αναπνέουν. Πρώτα απ' όλα, η πυκνότητα του αέρα έπρεπε να ανταποκρίνεται στους ανθρώπινους πνεύμονες. Ξέρει κανείς ποια είναι η πυκνότητα του αέρα? Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Η γνώση αυτή δεν είναι αναγκαία. Δεν χρειαζόμαστε έναν ακριβή αριθμό σε σχέση με την πυκνότητα του αέρα. Μια γενική ιδέα είναι αρκετή. Ο Θεός έφτιαξε τον αέρα με την απολύτως κατάλληλη πυκνότητα για την αναπνοή των ανθρώπινων πνευμόνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι νιώθουν άνετα και η αναπνοή τους δεν πρόκειται να βλάψει το σώμα. Τούτο είναι το σκεπτικό πίσω από την πυκνότητα του αέρα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο του αέρα. Πρώτον, το περιεχόμενο του αέρα δεν είναι δηλητηριώδες για τον άνθρωπο, οπότε δεν πρόκειται να βλάψει τους πνεύμονες και το σώμα. Ο Θεός έπρεπε να τα μελετήσει όλα αυτά. Ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να σκεφτεί ότι ο αέρας που αναπνέει ο άνθρωπος πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται ομαλά και ότι μετά την εισπνοή το περιεχόμενο και η ποσότητα του αέρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το αίμα καθώς και ο άχρηστος αέρας στους πνεύμονες και το σώμα να μεταβολίζονται σωστά και επίσης ότι ο αέρας δεν πρέπει να περιέχει κανένα δηλητηριώδες συστατικό. Όσον αφορά σε αυτά τα δύο πρότυπα, δεν θέλω να σας κατακλείσω με όγκο γνώσεων, αλλά μάλλον να σας ενημερώσω απλώς ότι ο Θεός, όταν δημιούργησε το κάθε ένα πράγμα, είχε μια συγκεκριμένη διαδικασία σκέψης, την καλύτερη. Όσο για την ποσότητα σκόνης στον αέρα, την ποσότητα σκόνης, άμμου και ρήπων στη γη, καθώς και για τη σκόνη που παρασύρεται και πέφτει από τον ουρανό, ο Θεός είχε και για αυτά ένα σχέδιο, έναν τρόπο για να ξεκαθαρίσει ή να επιλύσει αυτά τα πράγματα. Παρά την ύπαρξη σκόνης, ο Θεός το κανόνισε έτσι ώστε να μην βλάπτει το σώμα και την αναπνοή του ανθρώπου και τα θράψματα σκόνης να έχουν μέγεθος αυλαβές για το σώμα. Δεν ήταν μυστηριώδης η δημιουργία του αέρα από τον Θεό? Ήταν τόσο απλή όσο μια απλή πνοή από το στόμα του? Όχι. Το μυστήριο του Θεού, το μυαλό του, οι σκέψεις και η σοφία του είναι όλα εμφανή, ακόμη και στη δημιουργία των απλούστερων πραγμάτων. Ο Θεός είναι ρεαλιστικός? Ναι. Δηλαδή, ακόμη και για τη δημιουργία ενός απλού πράγματος, ο Θεός σκεπτόταν την ανθρωπότητα. Πρώτα απ' όλα, ο αέρας που αναπνέουν οι άνθρωποι είναι καθαρός. Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη αναπνοή. Δεν είναι τοξικό, ούτε προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους. Και η πυκνότητα είναι βαθμονομημένη για την ανθρώπινη αναπνοή. Ο αέρας που εισπνέουν και εκπνέουν οι άνθρωποι είναι ουσιώδης για το σώμα τους, τη σάρκα τους. Άρα,
οι άνθρωποι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς ή ανησυχίες. Μπορούν να αναπνέουν κανονικά. Ο αέρας είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός στην αρχή και που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αναπνοή.